μία βόλτα με την άμαξα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων θεωρείται επιβεβλημένη για τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν να νιώσουν λίγο από την ατμόσφαιρα άλλων εποχών. Τα Χανιά αποτελούν και φέτος μαγευτικό προορισμό, ενώ από τα εστιατόρια μέχρι τα ξενοδοχεία και από τα τουριστικά καταστήματα μέχρι τους αμαξάδες προσδοκούν να βγάλουν ένα καλό μεροκάματο. Αυτή τη εβδομάδα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, η δουλειά τη μια μέρα είναι καλά, την άλλη όχι, αλλά είναι καλά, δόξα τω Θεώ, να μην κλεγόμαστε. Πιστεύουμε να πάει και η επόμενη εβδομάδα και ο επόμενος μήνας καλά. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Εντάξει, η δουλειά, είπαμε, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ακόμη και οι Έλληνες επισκέπτες, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, επιλέγουν να δουν από κοντά τα τοπία που φιγουράρουν στις κάρτ ποστάλ και να γευτούν τις κριτικές λιχουδιές, καθώς, όπως λένε, τους έχει κερδίσει η Δυτική Κρήτη και μία μόνο επίσκεψη ποτέ δεν είναι αρκετή. Ήρθαμε χτες στα Χανιά, θα καθίσουμε 15 μέρες, είναι φανταστικά, έχει πάρα πολύ κόσμο, καταπληκτικές παραλίες και πάρα πολύ καλό φαγητό. Ελπίζουμε να περάσουμε ωραία. Θα περάσουμε σίγουρα ωραία. Κρήτη και μόνο Κρήτη για διακοπές. Ό,τι καλύτερο. Οι πιο πολυσύχναστοι δρόμοι όπως η οδός Χάλιδων βουλιάζουν από κόσμο και προσδοκία των εμπόρων και καταστηματαρχών είναι οι επισκέπτες όχι μόνο να μπαίνουν στα καταστήματα αλλά και να ψωνίζουν ώστε να δουν έσοδα στα ταμεία τους. Είμαστε εδώ δύο μέρες. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Απίστευτο φαΐ. Καταπληκτικές παραλίες για τρέξιμο. Είχα έρθει και πριν δύο χρόνια, αλλά κάτσα πολύ λίγο και τώρα θα καθίσω οπωσδήποτε δύο εβδομάδες, γιατί βλέπω να περνάω τέλεια. Πάρα πολλοί κόσμος και καλός κόσμος. Θα περάσουμε φανταστικά. Η κορύφωση της τουριστικής κίνησης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.